Είμαστε σήμερα εδώ, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιστάσεις τους τελευταίους μήνες, καθότι ο τόπος μας βρίσκεται χωρίς τη λυσή του σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Ένα σταυροδρόμι το οποίο οδηγεί με ακρίβεια σε θλιβερές αλλαγές, χωρίς επιστροφή, για το φυσικό πλούτο που παραλάβαμε και οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Αλλαγές που απειλούν άμεσα και σε πολλά επίπεδα να διαταράξουν τις ζωές και τις ψυχές χιλιάδων συμπολιτών μας. Η παρουσία όλων μας σήμερα σε αυτή τη συνάντηση και πολύ περισσότερο η συνένωση των δυνάμεών μας προκειμένου να ακουστεί η φωνή μας προς κάθε αποδέκτη είναι ίσως το σημαντικότερο που πρέπει να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, μακριά από ιδιοτέλειες, μακριά από τακτικές. Και θέλω να το τονίσω αυτό, διότι κανείς δεν πρέπει να σπεύσει να σκάψει χαρακόμματα μεταξύ μας, κανείς δεν πρέπει να τρέξει να διεκδικήσει τίτλους και πατρότητες. Στην πραγματικότητα πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε σε αυτή τη δύσκολη μάχη για ένα και μόνο σκοπό, για να περπατούν τα παιδιά και τα εγγόνια μας μετά από δεκαετίες, χωρίς τεχνητά εμπόδια, χωρίς τεχνητές σκιές, τους πανέμορφους ορεινούς όγκους του νησιού μας. Ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας, λοιπόν, είναι η αποσιώπηση του δίκαιου μας και η διχόνοια που την τρέφει. Αν φροντίσουμε να τα απομονώσουμε, με υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά, οι φωνές μας θα ακουστούν και οι ορέξεις θα μετριαστούν. Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι εδώ. Η θέση και η βούλησή μας έχει ήδη εκφραστεί καθαρά μέσα από το δημόσιο λόγο του Περιφερειάρχη και τα ψηφίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εργαζόμαστε προκειμένου να ξεκινήσει ένας εκ βάθρων ειλικρινής διάλογος με την κυβέρνηση για μια δίκαιη και αηφόρο ανάπτυξη των ΑΠΕ, σεβόμενη αυτή τη φορά τη γνώμη, τη βούληση και τις κόκκινες γραμμές των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη.